Κάθε προηγούμενο έχουν ξεπεράσει τα κενά που καταγράφονται στα νοσοκομεία τη περιοχή, όπω επισημαίνεται άλλωστε, αλλά και τέθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα κατά την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Κουρουμπλή στον Εύρο. Εμεί, οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων τη Τράκη, προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε κάτω από αντίξωε συνθήκε και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερό μα σε αυτό, προσπαθώντα να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσίε υγεία στου συμπολίτε μα. Κάθε μέρα, κάθε απόγευμα και νύχτα δουλεύουμε, εφημερεύουμε δίπλα στον άρρωστό μα, καλύπτουμε με αυταπάρνου. Τα πολλά κενά των νοσοκομείων μα που τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι περικοπέ στην κρατική χρηματοδότηση είναι δραματικέ, επισημαίνουν οι γιατροί, τονίζοντα πω το πάγωμα των προσλήψεων μαζί με τη μετανάστευση συναδέλφων και τη σωρία συνταξιοδοτήσεων έχει σαν αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη εντατικοποίηση τη εργασία. Είναι απαραίτητη, τονίζουν, η άμεση πρόσληψη γιατρών με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασία για κάλυψη των κενών θέσεων. Αρχίζοντα από τι πλέον επίγουσε ανάγκε όσων κλινικών σήμερα λειτουργούν. Οριακά με δύο ή ακόμη και ένα γιατρού. Παραμένουμε όλοι απλήρωτοι για τι εφημερίε των προηγούμενων τριών μηνών, τονίζουν. Ενώ τα κονδύλια του 2015 συγκριτικά με το 2014 που έχουν προβλεφθεί για τα νοσοκομεία Κωμοτινή και Αλεξανδρούπολη είναι μειωμένα κατά 500.000 ευρώ αντίστοιχα, ενώ του Δημοτήχου κατά 250.000, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 45%. Αποτέλεσμα των ανωτέρων θα είναι είτε απλήρωτε εφημερίε είτε επισφαλή προγράμματα εφημεριών. Να θυμίσουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε νοσοκομεία που εφημερεύουν καθημερινά, καλύπτοντα όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι οι πανεπιστημιακοί γιατροί που πραγματοποιούν κλινικό έργο παραμένουν απλήρωτοι για δύο μήνε και οι προβλέψει για αποπληρωμή και τακτική πληρωμή του κλινικού του έργου είναι ζωφερέ. Ζητούμε την άμεση κατάργηση του νομικού πλαισίου που επιτρέπει μετακινήσει γιατρών ανά την επικράτεια, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαρκή αιμορραγία τουλάχιστον του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολη. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούμε την άμεση στελέχωση και λειτουργία του νοσοκομείου ω πραγματικά και αυτοδύναμη νοσηλευτική μονάδα. Αναγκαιότητα που προκύπτει και από την γεωγραφική μορφολογία του νομού Εύρου. Επίση, ζητούμε επαρκή χρηματοδότηση που θα επιτρέψει την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού και εξοπλισμού και την εξασφάλιση τη συντήρηση του υπάρχοντο. Ζητούμε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση όλων των γιατρών που εργάζονται στα νοσοκομεία και άμεση κατάργηση του θεσμού τη ολοήμερη λειτουργία, που πρακτικά σημαίνει τη λειτουργία ιδιωτικών απογευματινών ιατρίων μέσα στα νοσοκομεία. Αγωνιζόμαστε για δημόσια δωρεάν υγεία. Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι δικαίωμα για όλους.